τεράστια από τις 15 Σεπτεμβρίου. Από 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πρέπει να έχουμε ξεπεράσει στις 80 μέρες, είναι 80 μέρες περίπου. Έχουμε γεμίσει από σκουπίδια τα οποία είναι από τον Αύγουστο, έχει γεμίσει, έχουμε γεμίσει το καράβι από σκουπίδια. Και όχι μόνο, συν για προβλήματα υγείας, για προβλήματα, ζητάς γιατρό, έρχεται μετά από μια εβδομάδα. Ζητάς φάρμακα, γιατί όλο και κάποιο πρόβλημα έχουμε. Ζητάς φάρμακα για λόγου χάρη, εγώ ζήτησα φάρμακα, μου είχαν τελειώσει φάρμακα και μου τα φέρανε μετά από μια εβδομάδα. Σας πω ότι είχαμε μια εβδομάδα να μας φέρουν νερό. Νερό για να πληθούμε, γιατί από το άλλο έχουμε, δόξα στον Θεό, έχουμε για να πιούμε, αλλά δεν έχουμε από το νερό για να πληθούμε, το οποίο και τις περισσότερες φορές είναι φάλμηρο. Και το φαγητό, όταν λέτε ότι δεν είναι ικανοποιητικό, τι φαγητό σας στέλνουν? Στέλνουν μικρές ποσότητες φαγητού και είναι τελευταίας διαλογής. Γνωριζόμαστε και επικοινωνώ κάθε μέρα μαζί του. Δεν έχει τηλέφωνο, smart telephone, έχει το πάει της παλιάς τεχνολογίας, οπότε είναι δύσκολο να επικοινωνήσετε. Τι σας λέει για την κατάσταση στο πλοίο που βρίσκεται το άλλο? Η ίδια κατάσταση, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Το ίδιο ζούμε, γιατί είναι της ίδιας εταιρείας. Εκτός αυτού υπάρχει και ένα τρίτο βαπόρι, το οποίο βρίσκεται έξω από τη Μοζαμβίκη στην Μπέιρα, στο αγκυροβόλιο της Μπέιρα, το οποίο της ίδιας εταιρείας, το οποίο καταλήφθηκε σχεδόν ταυτόχρονα. Τις ελληνικές αρχές μιλάμε, έχουμε τακτική επικοινωνία και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και με το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πρεσβείας βασικά που είναι στην Αιθιοπία, η οποία ελέγχει αυτή τη χώρα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, εντάξει, προσπαθούν. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Εμάς, εκείνη που έχει κάνει δουλειά για μας, είναι η επίτιμη πρόξενος, η οποία βρίσκεται εδώ, επίτιμη, αμυστή πρόξενος, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά.